συζητιέται σήμερα η τροπολογία και ψηφίζεται από ό,τι φαίνεται τη Δευτέρα για το σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών που αποτελεί σύστημα απόλυσης, γιατί απλά είναι ένα σύστημα που ανακυκλώνει την ανεργία. Πρόκειται για μια απαράδεκτη ρύθμιση η οποία όχι μόνο ενσωματώνει και βαθαίνει τον νόμο της Διαμαντοπούλου, αφήνοντας έξω μόνο το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, όχι μόνο γιατί θεωρεί άχρηστη όλη την προϋπηρεσία των επί χρόνια περιπλανόμενων εκπαιδευτικών, όχι μόνο γιατί στέλνει στην πανάκριβη αγορά των μεταπτυχιακών και κάθε είδους καταρτήσεων, αγορά στην οποία έχουν πει στα γεμάτα επί ΣΥΡΙΖΑ και τα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά και γιατί δίνει τη χαριστική βολή στην αξία του πτυχίου ως μόνης προϋπόθεσης για τη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Αν όμως η τροπολογία είναι για τα σκουπίδια και πρέπει να αποσυρθεί για να διοριστούν άμεσα όλοι οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί, έρχεται η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης που είναι ακόμα πιο προκλητική. Μιλάει για ακραία αιτήματα. Μιλάει για αιτήματα για το διορισμό δηλαδή και τη μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων, θεωρώντας τα ακραία λαϊκίστικα και αδιανόητα. Δεν θεωρεί όμως αυτή η κυβέρνηση την ίδια στιγμή ακραίο το αίτημα του ΝΑΤΟ να δίνει η χώρα μας κάθε χρόνο 4,5 δισεκατομμύρια για τους εξοπλισμούς. Προκαλεί τους εκπαιδευτικούς. Θεωρεί ότι κοροϊδεύουν τον εαυτό τους όταν ζητάνε αυτό το αίτημα, όταν υπερασπίζονται το αίτημά τους για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Όλα αυτά θα πρέπει να πάρουν μια απάντηση και την παίρνουν σήμερα. Θα πρέπει να πάρουν μια απάντηση βεβαίως και στις ερχόμενες εκλογές, όπου κι αν τους συναντήσουμε όλους αυτούς, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, που στέλνουν στον τάχο τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων. Ο δρόμος ο σημερινός θα πρέπει να συνεχιστεί και να είστε σίγουροι ότι στο τέλος το δίκαιο μας θα το επιβάλλουμε. Γεια σας! Έτσι! Λες! Μη σκυφτείς το κεφάλι! Oh!